Λοιπόν, το briefing συνεχίζεται και σήμερα είναι και μεγάλη ικανοποίηση της εκπομπής και μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί καλεσμένος στην εκπομπή είναι ένας καλός φίλος και ένας άνθρωπος που ξέρει πολλά. Μιλάει λίγο, αλλά ξέρει πολλά. Μάλλον δεν ξέρω, δεν μιλάς τόσο λίγο. Τώρα τελευταία σε βλέπω, είσαι πολύ δραστήριος. Τα social media. Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, blogger, θα έχεις τα πάντα. Είσαι ένας από τους καλύτερα καταρτισμένους blogger και στην κοινωνική δικτύωση. Χαρά μου να είμαι στην εκπομπή σου, Χρήστος. Εκτιμώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και σε αυτές τις στιγμές, βέβαια. Ποιες είναι οι στιγμές? Στιγμές είναι, για να δούμε τη φωτογραφία, ποια είναι η στιγμή. Είναι η ιστορική στιγμή, αν μπορείτε. We are now entering Zambia είναι η φωτογραφία που ανέβασε ο Βασίλης Νέδος στο Twitter και νομίζω ότι πια είναι όλα. Είμαστε η Ελλάδα όπως και Ζάμπια. Ζήτησε το πακετάρισμα των δόσεων του Ιουνίου, να μην τις πληρώσει τις δόσεις σε κάθε μία εβδομάδα, αλλά να τις πληρώσει όλες μαζί στο τέλος του μήνα. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία, πρακτικά αυτό που λέγεται καθυστερήσεις. Δηλαδή είμαστε σε καθυστέρηση πλέον από αύριο. Τυπικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει ένα περιθώριο 30 ημερών στην κυρία Λαγκάρτ να ενημερώσει το Διοικητικό της Συμβούλιο για το αν θα είμαστε τελικά εντελώς εκπρόθεσμοι. Mm-hmm. Εάν συμβεί αυτό, μακάρι να μην συμβεί βέβαια, υπάρχει μία ρήτρα στη σύμβαση, την περίφημη, τη δανειακή που έχουμε υπογράψει με το EFSF, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, όπου μπορεί πλέον ο EFSF να καταγγείλει όλα τα δάνεια και τις εγγυήσεις που έχει δώσει στην Ελλάδα, εάν ειδοποιήσει η κυρία Λαγκάρτ το Διοικητικό Συμβούλιο του Δούνου του. Λοιπόν, αν το technical default, η τεχνική χρεοκοπία γίνει ουσιαστική χρεοκοπία, αυτομάτως πέφτουν όλα τα ομόλογα και οι εγγυήσεις του EFSF. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι θεωρείται ότι πολιτικά αυτό θα είναι μια πυρηνική καταστροφή για τη χώρα και θα αποφευθεί πάση θυσία ακόμα και από τους... θα υπάρξει πολιτική παρέμβαση να μην συμβεί. Όμως πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να μην την πω πτωχευτικού δικαίου, αλλά είμαστε σε μια δύσκολη διαδικασία πια. Να πω κάτι τώρα. Γιάννη, εσύ μιλάς και πολλές γλώσσες, έχεις εμπειρίες διεθνείς, έχεις πολύ καλές επαφές. Ποιο είναι το κλίμα, πώς το βλέπεις εσύ το θέμα? Εγώ έλεγα ότι Μέρκελ και Ολάντ έχουν αποφασίσει ότι όσο κρατάει η θητεία τους, δεν θα αφήσουν την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Πιστεύω και εγώ, και οι πληροφορίες μου είναι ότι η κυρία Μέρκελ έχει πάρει μια πολιτική απόφαση να μην αφήσει τη χώρα να βγει από την Ευρωζώνη και θα κάνει μεγάλες θυσίες. Τώρα, πόσο μεγάλες θυσίες μπορεί να κάνει, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι εδώ και 4 μήνες σπαταλήσαμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος πολιτικού κεφαλαίου της χώρας. Θυμάμαι συγκεκριμένα τη βραδιά των εκλογών, δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί από την Ευρωβουλή ήταν σχεδόν ενθουσιασμένοι με την αλλαγή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θεωρούσαν ότι τα παλιά πολιτικά κόμματα είχαν διανύσει τον κύκλο τους και ήταν μια ευκαιρία πλέον για τη χώρα να κάνει ένα άλμα. Την άλλη μέρα το πρωί βέβαια πήρανε μια σχετική κρυάδα, γιατί είδανε αυτή την κατά αυτούς και κατά πολύ περισσότερους περίεργη συμμαχία με το κόμμα των Ανεξίτων Ελλήνων, κυρίως για τις θέσεις κατά καιρούς αντισημιτικές και φιλορωσικές από διάφορα στελέχη τους, και άρχισε σιγά σιγά μια ανησυχία. Αυτή επιτάθηκε σιγά σιγά με τις διάφορες κατ' εμέ αλλοπρόσαλες τοποθετήσεις που είχαν να κάνουν με τα διάφορα ανοίγματα μετόπων προς Ρωσία, προς αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του χρέους της Ιταλίας. Αυτό για μένα ήταν ένα κέριο λάθος κάποια στιγμή του κυρίου Βαρουφάκη που το ανέφερε. Αμφισβήτηση του χρέους. Της βιωσιμότητας του χρέους της Ιταλίας. Και σιγά σιγά αυτό που καταλήξαμε είναι, και υπήρχε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο προχθές του New York Times, καταλήξαμε να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συμμάχους μέσα στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όμως. Το 18-1 δηλαδή. Αυτό το 18-1. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν σαφέστατα συστημικοί κίνδυνοι. Όσο και να έχουν περιχαρακωθεί οι θεσμοί ευρωπαϊκοί από τυχόν ελληνικό ατύχημα, σαφέστατα θα υπάρχουν προβλήματα. Και βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και την αναστάτωση που υπάρχει στην διεθνή αγορά των ομολόγων, που και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο σαφέστατα το παίρνουν υπόψη τους. Όμως αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι το πολιτικό ζήτημα. Mm-hmm. Θα είναι τεράστια ήττα πολιτική για την Ευρώπη ένα μέλος της να φύγει ή να εξωθηθεί από την Ευρωζώνη. Πρόσφατα ήταν και ο Γιούνκερ πριν λίγες μέρες στο Τόκιο και του ανέφερε ο πρωθυπουργός Άμπε του Γιούνκερ ότι κοιτάξτε να δείτε, μην συμβεί κάτι, γιατί ακόμα και οι Ιάπωνες
επενδυτές, οι οποίοι βάζουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε ομόλογα της Ευρωζώνης, θα το σκεφτούν διπλά πλέον από εκεί πέρα. Αντίστοιχα, θυμήθηκα τότε και μια επίσκεψη που είχε κάνει το καλοκαίρι του 2012 η κυρία Μέρκελ στην Κίνα. Και αντίστοιχα είχε ακούσει και από εκεί κάποια πράγματα. Και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι πολιτικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν απόφαση να μας εκδιώξουν. Αυτό είναι το πρώτο τεστ του ευρώ. Δηλαδή, το ευρώ στα 15 χρόνια της ζωής του αντιμετωπίζει μια μεγάλη, αντιμετώπισε τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση με την καθυστέρηση που το είδαμε. Και τώρα αντέχει στους κραδασμούς. Πρέπει να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις όπως αυτή που είναι με την Ελλάδα. Σαφέστατα, και βλέπουμε και τη στάση του κυρίου Ντράγκη, ο οποίος θέλει να κρατήσει αποστάσεις. Γνωρίζει ότι είναι τεράστια η ευθύνη που έχει επάνω του για το αν συμβεί ένα ατύχημα για την Ελλάδα. Από την άλλη, υπάρχει τρομερή, θα έλεγα, μια αντιπολίτευση γενικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχει να κάνει με την αίσθηση ότι για την Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλές παρεκκλήσεις των ευρωπαϊκών κανόνων. Και υπάρχει εκκρεμή, και αυτό δεν το έχει περάσει, δεν το υπολογίζουμε πολύ, εκκρεμή ακόμα η τελεσίδικη και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες για το περίφημο πρόγραμμα των OMT, δηλαδή που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, αλλά είναι αυτό που υποτίθεται λειτουργήσε καταλυτικά το 2013 για να μπορέσει να κατεβούν τα το επιτόκια. Το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ακριβώς επειδή, αλλά και μόνο ότι το είπε ο Ντράγκη, βοήθησε στην ανάγκη. Τώρα αναμένεται η τελεσίδικη απόφαση και εκεί πέρα και εκεί υπάρχει μια αγωνία, μήπως συμβεί και εκεί βγει κάποια απόφαση περίεργη. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μια εκπληκτική υπερπαραγωγή πληροφόρησης από το Μέγαρο Μαξίμου, καθημερινή, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος μας τροφοδοτεί με τα non-papers του Μαξίμου διαρκώς, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άρα έχουμε μια τρομερή υπερπληροφόρηση από την πλευρά του Μαξίμου. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που πάμε να διασταυρώσουμε την είδηση από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, εκεί ακούμε άλλες εντελώς διαφορετικές πληροφορίες. Και εσύ που έχεις μια πιο αντικειμενική πλευρά, τα βλέπεις τα πράγματα από τις δύο, και τις δύο πλευρές. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Θεωρώ ότι κάναμε αρκετά επικοινωνιακά λάθη, κυρίως με αλλοπρόσαλα μηνύματα που στέλναμε κατά καιρούς. Θα φέρω ένα παράδειγμα με το ζήτημα των πληρωμών των υποχρεώσεων και των δανειακών. Αυτή η ιστορία τώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι καινούργια, είναι εδώ και δύο μήνες που έβγαιναν υπουργοί οι οποίοι δεν είχαν καμία αρμοδιότητα ούτε γνώσεις για τις επιπτώσεις που θα είχε τυχόν μη πληρωμή και έβγαιναν ένα πρωί, μέχρι και πρωτοσέλιδα είδαμε στο Παγκόσμιο Τύπο αναρμοδίων υπουργών. Θεωρώ ότι αυτό ήταν λαθασμένο. Θα έπρεπε να μιλάνε μόνο οι αρμόδιοι, ο Πρωθυπουργός και ένας-δύο άνθρωποι. Αυτό δημιούργησε μια... είναι πολύ λίγο αρμόδιο από ό,τι είδαμε. Ναι, εντάξει. Βασικά, αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τη δημόσια συζήτηση είναι πάρα πολύ τι είναι οι επιπτώσεις. Θα πω ένα παράδειγμα. Ο κατάλληλα πολύ συμπαθής κύριος Μιλιός προχθές μίλησε για ρήξη και για αθέτηση πληρωμών. Υπάρχει μια συζήτηση δημόσια για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Μα θα σταματήσουν, θα μας χαρίσουν τα χρέη. Ποια θα είναι η επόμενη. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι. Πώς θα ξαναζητήσουμε τα δικά και θα μας τα δώσουν. Θα υπάρξουν εισρωές από το ΕΣΠΑ, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και από όλα τα διορθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσουμε έτσι λαβή σε όλους αυτούς που θέλουν να ενεργοποιήσουν ρήτρες της Ευρωπαϊκής Συνθήκης που μπορούν, εάν ένα κράτος αποδεδειγμένα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, να σταματήσουν όλες οι εκροές από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα πρέπει να τα μιλάμε πολύ ανοιχτά και σοβαρά, διότι παίζεται αυτή τη στιγμή η τύχη της χώρας. Δεν μπορούμε να λέμε κάτι χωρίς να εξηγούμε ποιο θα είναι από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό νομίζω λείπει αυτή τη στιγμή. Αυτό που μου έχει κάνει πράγμα πολύ εντύπωση, κυρίως στη Γερμανία που μιλάμε πολλούς, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη γνώση όλων των λεπτομεριών των πραγμάτων που γίνονται εδώ. Ακόμα και αρχισυντάκτες εφημερίδων και περιοδικών γνωρίζουν την τελευταία ρύθμιση, το τελευταίο ΦΕΚ που βγαίνει από όλα τα Υπουργεία. Δηλαδή είναι κάτι το εντυπωσιακό. Είμαστε εντελώς διαυγείς αυτή τη στιγμή και τα μικρολάθη και ακόμα οι παλινοδίες που γίνονται αμέσως μαθαίνονται σε χρόνο ντετέ. Και το κλίμα ποιο είναι? Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχει πολιτική βούληση να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Από την άλλη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κίνδυνος ανόδου
λαϊκιστικών, δημαγωγικών κομμάτων σε αρκετές χώρες, τα οποία θεωρούν αυτή τη στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις και οι κυβερνήσεις ότι αν δοθούν υπερβολικές εκχωρήσεις, παραχωρήσεις στην Ελλάδα πέρα από όσα έχουν υπομείνει οι υπόλοιπες χώρες που περάσανε τα προγράμματα, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, θα υπάρξει μια ανισορροπία πολιτική και θα υπάρξει ουσιαστικά μια αμφισβήτηση της ακεραιότητας του ενός fair play. Δηλαδή θα διακυβεύεται το πολιτικό fair play της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ασχολείσαι πιο πολύ με τη δημοσιογραφία. Και λιγότερο... Η τηλεόραση την αγαπάω όμως. Να είσαι καλά, την τηλεόραση. Γιάννη Κοτσομίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ένας καλός φίλος και ένας πολύ καλά ενημερωμένος αρθρογράφος, blogger, ο Γιάννης Κοτσομίτης. Ευχαριστούμε πολύ, ελπίζουμε να ήμασταν χρήσιμοι και ευχάριστοι. Καλό βράδυ.